Τελεσίγραφο για την άμεση απομάκρυνσή του από την περιοχή του Καράβολα έλαβε από την κτηματική υπηρεσία άστεγος, ο οποίος βρίσκεται σε απόγνωση. Θα το αφήσω έτσι. Με την νομική κάλυψη θα προβώ περισσότερο. Όταν είδατε το χαρτί, πώς αντιδράσατε? Ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Να σου πω ότι έπιασε ζαλάδα και δεν μπορούσε να αναπνεύσω. Και ευτυχώς ήταν κάτι παιδιά εδώ πέρα γνωστοί και με είδανε και μου βάλανε μέσα στο μηχάνημα και συνήλθα. Αλλιώς θα πηγαίνα στο νοσοκομείο. Ο λόγος για τον Μινά Χατζηδάκη, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, με τον ίδιο να ξεκινά απεργία πείνας. Εχθές η κτηματική υπηρεσία 23 του μήνα μου έστειλε αυτό το χαρτί που λέει ότι πρέπει να φύγω εντός 15 ημερών από το χώρο εδώ. Είπε τόσα. Ή κι άλλοι. Κανείς άλλος. Άλλο ένα άτομο, αλλά αυτός είναι τσιγκάρος, γυρίζει ή έρχεται μόνο το βράδυ. Ναι. Είναι ο απέναντι, αν δείξει η κάμερα, εκεί δεν του δώσανε. Δεν είναι γυαλός. Εδώ είναι γυαλός, απέναντι από αυτή τη μεριά δεν είναι γυαλός. Έχω ξεκινήσει από χθες απεργία πείνας. Στο επίμαχο έγγραφο που κρατάει στα χέρια του, η αρμόδια υπηρεσία κατά τη διάρκεια αυτοψίας διαπίστωσε αυθαίρετη κατάληψη τμήματος δημοσίου κτήματος 38 τετραγωνικών μέτρων, με τον άστεγο να καλείται σε χρονικό διάστημα 15 ημερών να απομακρύνει το τροχόσπιτο και τα αντικείμενά του. Αλλά εγώ έχω δηλώσει ότι δεν φεύγω. Θα με πάρουν από εδώ σηκωτώ. Το στόπα και των αστυνομικών που ήρθαν εδώ. Εγώ δεν φεύγω για τα χαρτιά. Είμαι σε πρόγραμμα. Είμαι άστεγος. Έχω τα χαρτιά όλα του Δήμου. Πηγαίνετε από το Δήμο. Τα κάνει παράπονα ο Δήμος στο Υπουργείο. Με έγραφα τι θέλουν να κάνουν. Να μας δώσουν τα σπίτια να μπούμε μέσα. Και τότε θα φύγω. Ο άστεγος, ο οποίος έχει βρει καταφύγιο στην περιοχή από το 2015, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το σημείο και ότι αναμένει να στεγαστεί στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου. Αν δεν μου δώσουν το σπίτι που δικαιούμαι και είμαι στο πρόγραμμα και με ενημερώνουν συνέχεια η κοινωνική λειτουργός ότι είμαι ο πρώτος που θα μπω. Και πόσο καιρό περιμένετε να πείτε? Εδώ είμαστε τρεις μήνες. Τρεις μήνες και ακόμη. Περιμένουμε το Υπουργείο να πει να δώσει την απόφαση: OK, μπείτε, είναι τόσα λεφτά κάθε μήνα. Το τροχόσπιτο μένετε μόνο σας? Μένω μόνος μου τώρα. Να βοηθάνε τους άστεγους και όχι να τις κυνηγάνε.